παιδιά, τώρα τελείωσε η συνάντηση, γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Βάλαμε τα ζητήματα ακριβώς όπως συμφωνήσαμε εδώ πέρα. Υπάρχουν και τα πρακτικά τα οποία ηχογραφήθηκε δηλαδή και από την ίδια την Κόσκο η συνάντηση η οποία έγινε για του λόγου το αληθές κιόλας, για να είμαστε καθαροί σε ό,τι λέμε. Λοιπόν, όσον αφορά τα αιτήματα τα οποία βάλαμε, δηλαδή το να γίνει πώς θα εξάρα. Η απάντηση την οποία λάβαμε, ήταν ότι εδώ πέρα, επειδή δουλεύουμε σε mother vessel, σε μάνες δηλαδή, στα μεγάλα τα πλοία, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους του ΟΛΠ που δουλεύουν σε φιντεράκια, η δουλειά είναι πιο τυποποιημένη και πιο εύκολη και πιο απλή και πιο στρωτή, οπότε πρέπει να δουλεύουμε 4 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με 5 άτομα. Οπότε η απάντηση είναι όχι. Okay. Δεύτερο ζήτημα, όσον αφορά το θέμα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ισχυρίζονται ότι υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, η γνωστή και μη εξαιρεταία του συνδικάτου, η οποία θεσπίζει τις εργασιακές σχέσεις. Τρίτον, όσον αφορά το θέμα σαν σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, συντοποθέτησή τους το πανεπανελειμμένο ότι η συνάντηση δεν ήταν με το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ αλλά με το εργατικό κέντρο Πειραιά, γιατί το αντιπροσωπευτικό σωματείο είναι το συνδικάτο. Τώρα, αν το βλέπετε κάπου, το αντιπροσωπευτικό συνδικάτο που παλεύει για τη διασφάλιση των εργαζομένων, ώρα είναι να δώσουμε και εμείς την απάντησή μας. Λοιπόν, γιατί εμείς είπαμε ξεκάθαρα τώρα, όπως μιλάμε μεταξύ μας, ότι δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό σωματείο και οι εργαζόμενοι ξέρουν ποιο είναι το αντιπροσωπευτικό σωματείο. Γιατί αυτοί έχουν πάει και έχουν λουφάξει τις τρύπες τους. Έτσι το πάμε. Λοιπόν, παρακάτω. Όσον αφορά την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, Υγείας και Ασφάλειας, τέλος πάντων, όπως λέγεται, ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να είναι ανεργοδότη. Εμείς είπαμε ότι εδώ πέρα το λιμάνι είναι ενιαίο, είναι δικιά τους επιλογή της Κόσκο και που έχει τους εργολάβους από κάτω και γι' αυτό το καθεστώς. Πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή που να είναι με τεχνικούς και τα λοιπά και μέλη, μέλη τα οποία θα είναι εργαζόμενοι στο λιμάνι. Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται, αν πραγματικά θέλουμε να βρεθεί μια λύση και οι προτάσεις των εργαζομένων να προχωράνε, να κολλάμε στην νομιμότητα. Αν πραγματικά θέλουμε να βρεθεί λύση, είμαστε διατεθειμένοι να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και μπορούμε τώρα κιόλας να στήσουμε κάλπη για να εκλέξουμε ποιοι θα είναι μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας. Επίσης, όταν τους συζητήσαμε να εγγυηθούν, γιατί είπαν ότι δεν είναι συνομιλητές μας, αυτό μας είπανε, σαν σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, δεν είναι συνομιλητές μας διότι δεν έχουν εργαζόμενους μέλη μας, και εδώ πέρα καλό είναι και οι συνάδελφοι εργαζόμενοι που μπορεί να είναι στην PCT χειριστές ή υπάλληλοι του γραφείου να κάνουν το βήμα, και εδώ πέρα πρέπει να τους καλέσουμε. Λοιπόν, ξεχνάνε όμως κάτι, ότι και το ίδιο μας το καταστατικό προβλέπει ότι ο χαρακτήρας του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ είναι κλαδικός και είναι για άλλο το λιμάνι. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση το Διοικητικό Συμβούλιο κατεβαίνει με την εξής πρόταση. Και θα πρέπει οι συνάδελφοι εδώ πέρα να πάρουμε την ευθύνη μας και να ψηφίσουμε. Συνέχιση της απεργίας για άλλη μία μέρα και να προετοιμάσουμε αύριο εδώ στο χώρο του λιμανιού να στηθεί κάλπη όπου θα ψηφίσουμε τους αντιπροσώπους μας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ με σκοπό να πάρουμε την αντιπροσωπευτικότητα και στην πράξη και στα χαρτιά, για να δούμε τελικά ποιος θα υπογράψει σύμβαση εργασίας εδώ πέρα.